Είναι στην ΠΑΦ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Εμμανουέλα Ζωνιά. Καλημέρα Νικήτα. Ναι, βρισκόμαστε εδώ στο νοσοκομείο ΠΑΦου, όπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πραγματοποιεί επιτόπου επίσκεψη στη νέα μονάδα αιμοκάθαρσης εδώ στο νοσοκομείο ΠΑΦου, η οποία θα στεγαστεί σε ξεχωριστό κτίριο δίπλα από το εκκλησάκι του νοσοκομείου της πόλης. Οι εργασίες, Νικήτα, δεν ξέρω αν έχουμε οπτική εικόνα, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο για την ανέγερση της νέας μονάδας αιμοκάθαρσης. Ήταν ένα αίτημα 15 ετών. Η υφιστάμενη μονάδα στεγάζεται τώρα σε ένα πάρα πολύ μικρό χώρο εντός του νοσοκομείου ΠΑΦΟΥ και δημιουργούνται πολλά σοβαρά προβλήματα. Να πούμε ότι το έργο θα περιλαμβάνει εκτός της μονάδας αιμοκάθαρσης εξωτερικά γιατρία, μονάδες βραχίας νοσηλείας και μικρό χειρουργείο για, για μικροεπεμβάσεις. Θα περιλαμβάνει επίσης μονάδα περιτοναϊκής κάθαρσης, που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ούτε στα νοσοκομεία Λεμεσού ούτε Λευκωσίας. Ο πρόεδρος από την συνομιλία που είχε εδώ με τους γιατρούς εξέφρασε την ικανοποίησή του από την πορεία των μέχρι τώρα εργασιών που γίνεται. Να πούμε ότι ο πρόεδρος συνοδεύεται και από τον Υπουργό Υγείας αλλά και τον Υπουργό Συγκοινωνιών. Ενώ νωρίτερα ήταν στη Γεροσκήπου στον δρόμο. Ακριβώς στις 10 το πρωί ο πρόεδρος τέλεσε τα εγγένεια του συνδετήριου δρόμου που ενώνει το κέντρο της Γεροσκήπου με το παραλιακό μέτωπο και ο οποίος παραδόθηκε πρόσφατα στην κυκλοφορία. Πρόκειται για ένα έργο καθοριστικής σημασίας για το Δήμο. Οι σχεδιασμοί είχαν ξεκινήσει πριν από 20 περίπου χρόνια. Υπήρξαν όμως πολλές σοβαρές καθυστερήσεις λόγω απαλωτριώσεων και προσφυγών που είχαν γίνει. Να πούμε ότι της τελετής των εγγενείων που έγινε σε σημείο της λεωφόρου Μάριου Τόκα προηγήθηκε αγιασμός από τον Μητροπολίτη ΠΑΦΟΥ Γεώργιο. Παρευρέθηκαν, όπως είπα και προηγουμένως, ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ο Υπουργός Υγείας, τοπικές αρχές και αρκετός κόσμος. Ο πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του, Νικήτα, για το έργο. Πρόκειται, είπε, για μια εξαιρετική δουλειά του Δήμου Γεροσκήπου. Τα νέα έργα θα βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό τον Δήμο και θα τον εξελίξουν σε σύγχρονο και ευρωπαϊκό. Μέχρι στιγμής, όπως τόνισε, το συνολικό κόστος των έργων, είτε αυτά που έχουν ολοκληρωθεί στο Δήμο Γεροσκήπου, είτε αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη, ανέρχονται στα 28,5 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε επίσης, Νικήτα, ότι στη συνέχεια ο πρόεδρος εγγενίασε τα 3 παραλιακά περίπτερα στην οργανωμένη παραλία της Γεροσκήπου. Το κόστος της πρώτης φάσης, να πούμε ότι ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου Γεροσκήπου και το έργο περιλαμβάνει περίπτερα, αποδυτήρια, χώρους στάθμευσης, χώρους ειδικά διαμορφωμένους για αμαία και πολλά άλλα. Λοιπόν, θα δούμε τις δηλώσεις. Πάντως, ο πρόεδρος Νικήτα, αυτό που κρατάμε είναι ότι εξέφρασε την ικανοποίησή του και διαβεβαίωσε τη Δημοτική Αρχή Γεροσκήπου ότι το κράτος θα βρίσκεται δίπλα στο Δήμο. Λοιπόν, ευχαριστούμε προς το παρόν. Θα δούμε και τις δηλώσεις και θα τα ξαναπούμε αργότερα για πιθανές νέες δηλώσεις του Προέδρου. Επιτρέψτε μου πρώτης όποιας άλλης αναφοράς να επενέσω τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για την εξαιρετική πραγματικά δουλειά που έχουν μέχρι στιγμής επιτελέσει, ως επίσης για το σύνολο των πρωτοβουλειών που αναλαμβάνουν προς τη μετατροπή της Γεροσκήπου σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό Δήμο. Την ίδια στιγμή, η υλοποίηση των έργων που σήμερα γενιάζουμε, τα οποία υπήρξαν ένα πάγιο αίτημα, οφείλω να πω, της περιοχής, των κατοίκων της Γεροσκήπου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, θα πρέπει να ομολογήσω, προκύπτει σαν αποτέλεσμα της αποφασιστικότητας, της βούλησης και της καθοριστικής συνεργασίας που είχαμε μεταξύ Δήμου και κεντρικού κράτους. Συμβολή η οποία επιβεβαιώνει την προτεραιότητα και τη σημασία που αποδίδουμε στην αναπτυξιακή πολιτική των τοπικών αρχών με στόχο την βελτίωση ποιότητας ζωής των πολιτών, κάθε κοινότητας, κάθε Δήμου, κάθε επαρχίας προς όφελος των πολιτών. Ο καθένας μπορεί να
θέση των τύπων επί των Ήλων και να διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει κοινότητα, δεν υπάρχει δήμος, δεν υπάρχει ευρύτερα στην Κύπρο τομέας που δεν παρουσιάζει σημαντικά στοιχεία βελτίωσης, διαχρονικά προβλήματα, αιτήματα έχουν επιληθεί και προσπαθούμε με κάθε τρόπο αξιοποιώντας μέσα από την δημοσιονομική πολιτική που ακολουθούμε την ανάπτυξη που παρατηρεί ο τόπος, έστω και αν περάσαμε μια διετία πανδημίας, προκειμένου να είμαστε αποτελεσματικότεροι εις τα αιτήματα όχι μόνο των τοπικών κοινωνιών, αλλά ευρύτερα των πολιτών.